Αγαπητοί σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στην Αθήνα, στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στις εργασίες της Ιδρυτικής Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε όλες τις αντιπροσωπείες για τη συμμετοχή τους στη μεγαλειώδη αντιμπεριαλιστική διαδήλωση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για την επέτειο των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στο γραφείο σας βρήκατε σήμερα μία κάρτα με μία φωτογραφία από το Ιδρυτικό Συνέδριο του κόμματό μας που χθε συμπλήρωσε 105 χρόνια αδιάκοπης δράσης. Για την εισαγωγική ομιλία στη σημερινή μας συνάντηση θα δώσουμε το λόγο στον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλή σας ημέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ε, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες εκπρόσωποι των κομμουνιστικών κομμάτων που βρίσκεστε σήμερα στην Αθήνα για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης, σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε επιτυχίες στους αγώνες των κομμάτων σας για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων των χωρών σας. Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη που εκφράζεται στο κόμμα μας, στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που εφαρμόζεται με τη συνένεση των κομμάτων της Σοσιαλδημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των ακροδεξιών φασιστικών μορφωμάτων. Εκτιμούμε τη στήριξη που προσφέρεται στο ΚΚΕ στις πρόσφατες πολιτικές εκλογικές μάχες που έδωσε το κόμμα μας, το οποίο μέσα σε ένα συνολικά αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων κατέγραψε θετικά αποτελέσματα. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου αύξησε το εκλογικό του ποσοστό στο 7,7%, συγκέντρωσε πάνω από 100.000 περισσότερες ψήφους από τις εκλογές του 2019 και εξέλεξε 21 βουλευτές από 15 αγωνιστές και αγωνίστριες στο πλευρό των εργαζομένων του λαού της νεολαίας. Σημαντική επίσης είναι η επιτυχία του ΚΚΕ και στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Στις περιφερειακές εκλογές τα ψηφοδέλτια που στήριξε το κόμμα μας κατέκτησαν ποσοστό πάνω από 10% με υψηλό ποσοστό 14% στην περιφέρεια Αττικής, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, ενώ στις δημοτικές εκλογές εξέλεξε κομμουνιστές δημάρχους σε έξι πόλεις, ανάμεσα στους οποίους ο ένας εκλέχθηκε για τρίτη συνεχή φορά στην Πάτρα, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Η δύναμη που έδωσε στο κόμμα μας ο ελληνικός λαός θα διατεθεί τόσο για τη στήριξη των αγώνων του, για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων του, την ικανοποίηση των αναγκών του, όσο και για την ενίσχυση και το συντονισμό της πάλης μας με τους άλλους λαούς της Ευρώπης και όλου του κόσμου, ενάντια στην αδικία, την ταξική εκμετάλλευση, τους συμπεριαλιστικούς πολέμους, την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Γνωρίζουμε τις μεγάλες απαιτήσει που έχει η εναντίωση και η σύγκρουση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου και τους πολιτικούς εκπροσώπους του την επόμενη περίοδο. Αλλά είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι ενισχύεται το ρεύμα που αμφισβητεί και αντιτίθεται στην κυρίαρχη πολιτική και αυτό θα συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια για να δυναμώσει ο αντιμονοπολιακός αντικαπιταλιστικός αγώνας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι πολύ σημαντικό πως τα κόμματά μας αυτό το διάστημα από κοινού με δεκάδες κομμουνιστικά κόμματα σε όλο τον κόσμο στηρίζουν το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και παλεύουν ενάντια στη βάρβαρη πολύχρονη κατοχή, στη στρατιωτική επίθεση του Ισραηλινού κράτους και τη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης στη Λωρίδα της Γάζας, που γίνεται με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και μεταξύ αυτών χιλιάδες παιδάκια, ηλικιωμένους, γυναίκες, αμάχους ενώνουμε τη φωνή μας με τα εκατομμύρια των διαδηλωτών στις χώρες μας και σε όλο τον κόσμο που ξεπερνούν τη βρώμικη προσπάθεια του Ισραήλ και των συμμάχων του να σηκωφαντηθεί ο δίκαιος παλαιστινιακός αγώνας ως τρομοκρατία και δίθεν αντισημιτισμό και αντιπαλεύουν τις απαγορεύσεις και τις διώξεις των αστικών κρατών και κυβερνήσεων, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό, στέλνοντας παντού το αγωνιστικό μήνυμα «Λευτεριά» στην Παλαιστίνη. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και ο αποκλεισμός, να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή στα εδάφη της Παλαιστίνης της Συρίας και του Λιβάνου που προκαλεί δεινά και στον Ισραηλινό λαό σε όλους τους λαούς της περιοχής και ανά πάσα στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη πολεμική σύγκρουση στις συνθήκες των έντονων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς, στους κομμουνιστές που παλεύουν στη γη της Παλαιστίνης, στους συντρόφους μας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, στους άλλους αγωνιστές που συγκρούονται με την επικίνδυνη πολιτική του Ισραηλινού κράτους και της αντιδραστικής κυβέρνησης Νετανιάχου. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα, ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ δίπλα στο Ισραήλ, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες και να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι από τις Ισραηλινές φυλακές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκτιμά πολύ την κοινή πάλι των κομμάτων μας και άλλων κομμουνιστικών κομμάτων ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και την καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη με θύματα τους δύο λαούς με χιλιάδες νεκρούς. Ο πόλεμος αυτός επίσης που πλησιάζει πλέον τα δύο χρόνια παγιώνεται, κλιμακώνεται και φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ενός ακόμα πιο γενικευμένου πολέμου λόγω της αυξανόμενης στρατιωτικής στήριξης και την παρέμβαση του ΝΑΤΟ στο πλευρό της Ουκρανίας και το σχεδιασμό της ρώσικης ηγεσία να διατηρήσει και να επεκτείνει τα εδάφη που κατέκτησε μετά την εισβολή του Φλεβάρη του 2022. Τα προσχήματα των δύο εμπόλεμων πλευρών δεν μπορούν να θάψουν την αλήθεια που τονίζει πως αιτία και αυτού του πολέμου είναι η όξυνση των υπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών για τον έλεγχο των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων σε συνθήκες που οξύνεται η σύγκρουση ΙΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η εργατική τάξη, οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από προστάτες, έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν οι ίδιοι τα δικά τους συμφέροντα, να αναπτύξουν την αυτοτελή τους πάλι, να ανοίξουν το δρόμο για να ζήσουν ειρηνικά, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, ανατρέποντας την καπιταλιστική βαρβαρότητα, οικοδομώντας τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Το ΚΚΕ εκτιμά την κοινή δράση των κομμάτων μας, ενάντια στον αντικομουνισμό και την παραχάραξη της ιστορίας, την υπεράσπιση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και τα άλλα σοσιαλιστικά κράτη, στην πρώτη ιστορικά απόπειρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού στον προηγούμενο αιώνα, τις κατακτήσεις, τα επιτεύγματα προς όφελος των λαών, τα οποία δεν διαγράφονται από τα στρατηγικά λάθη που οδήγησαν στην αντεπανάσταση και στην καπιταλιστική τελικά παλινόρθωση διδασκόμαστε, βγάζουμε συμπεράσματα και να γίνει τελικά η πάλι των κομμουνιστών πιο αποτελεσματική νικηφόρα. Επιβεβαιώνουμε την αναγκαιότητα να βαδίσουμε στο δρόμο που άνοιξε η μεγάλη σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση, το δρόμο της τελικής ανατροπής του καπιταλισμού, της εργατικής εξουσίας, της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής, του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού. Απορρίπτουμε το λεγόμενο σοσιαλισμό της αγοράς που διαγράφει τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής επανάστασης, που καλλιεργεί αυταπάτες πως μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία με τα μονοπόλια, τις αστικές τάξεις και το κράτος τους παρόντα, με τη διατήρηση δηλαδή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Συντρόφισες και σύντροφοι, συναντηθήκαμε πολλές φορές μαζί στον αγώνα ενάντια στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύγκρουση με το κεφάλαιο και την εξουσία του, την αντιλαϊκή πολιτική των φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων και κομμάτων που αποτελούν πυλώνες της καπιταλιστικής διαχείρισης. Ξεκαθαρίσαμε ακόμα περισσότερο μέσα από τη μελέτη της ιστορικής πείρας και την συλλογική ανάπτυξη της κοσμοθεωρίας μας, πως είναι καθοριστικό για ένα κομμουνιστικό κόμμα να υπερασπίζεται την οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική του αυτοτέλεια, να τραβάει σταθερά τον επαναστατικό δρόμο και να απορρίπτει κάθε συμμετοχή ή στήριξη των κυβερνήσεων του κεφαλαίου. Βγάζουμε συμπεράσματα από την δεκαετή δράση της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας, η οποία ήταν μια περιφερειακή συνεργασία κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής, με μέτωπο στην Υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση και με σημαντικές παρεμβάσεις για τα συμφέροντα, τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, των λαών και της νεολαίας της Ευρώπης. Θεωρούμε πως το έργο της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας ήταν θετικό. Όμως στην πορεία της, μέσα σε σύνθετες πραγματικά συνθήκες και πολύ περισσότερο με την εκδήλωση του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου στην Ουκρανία και τη ένταση του ανταγωνισμού ή Κίνας, ορισμένα κόμματα δεν άντεξαν, παραβίασαν το συμφωνημένο πλαίσιο δράσης, έκαναν δικές τους επιλογές συντάχθηκαν με τη ρώσικη αστική τάξη, με το ρώσικο κράτος στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Υποστήριξαν τον καπιταλισμό στην Κίνα, την επέκταση των κινέζικων μονοπωλίων σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο του αποκαλούμενου νέου δρόμου του μεταξιού. Κάποια από αυτά έγιναν φορείς ακόμα και εθνικιστικών, ξενοφοβικών απόψεων, έβαλαν εμπόδιο στην αλληλεγγύη στο πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών. Η στάση αυτή οδήγησε στην αναστολή της δράσης της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας και στον τερματισμό της λειτουργίας της στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 9 του Σεπτέμβρη με απόφαση της γραμματείας της. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βγάζουμε τα αναγκαία συμπεράσματα και προχωράμε μπροστά. Ιδρύουμε σήμερα την ευρωπαϊκή κομμουνιστική δράση για να δώσουμε συνέχεια στον αναγκαίο συντονισμό στηριζόμενοι σε πιο στέρεα θεμέλια, με σαφή τοποθέτηση σε κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής σημασίας, συνδιαμορφώνοντας όλοι μαζί τη σχετική διακήρυξη, τον κανονισμό λειτουργίας, και το πρώτο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την επόμενη περίοδο. Όπως αναφέρεται στην ιδρυτική διακήρυξη, στηριζόμαστε στις αρχές του επιστημονικού σοσιαλισμού και μας ενώνει το όραμα μιας κοινωνίας δίχως εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, δίχως φτώχεια, κοινωνική αδικία και ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Εκτιμούμε πως η εποχή μας είναι η εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό και στη βάση αυτή απορρίπτουμε τη στήριξη ή συμμετοχή σε αστικές κυβερνήσεις στα πλαίσια του καπιταλισμού, παλεύοντας ενάντια τόσο στα φιλελεύθερα όσο και στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, σε κάθε είδους δηλαδή κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων, μένουμε πιστοί στον επαναστατικό δρόμο για τον οποίον έδωσαν τη ζωή τους εκατομμύρια αγωνιστές σε όλο τον κόσμο. Τα κόμματά μας εκτιμούν πως ο υπεριαλισμό δεν είναι απλώς γενικά και αφηρημένα κάποια επιθετική πολιτική, αλλά είναι ο ίδιος ο μονοπωλιακός καπιταλισμός, ο ίδιος ο καπιταλισμός στην πιο αντιδραστική του μορφή και βέβαια σε μια εποχή που βρίσκεται στο ανώτατο τελικά στάδιο του. Είναι σύμφυτος ουσιαστικά με τη στασιμότητα, το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις παραγωγικές δυνατότητες και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων λόγω της ταξικής εκμετάλλευσης, της αντιθέσεις ανάμεσα στα μονοπόλια και τα αστικά κράτη που οδηγούν σε υπεριαλιστικούς πολέμους. Τα κόμματα που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κομμουνιστική δράση αναγνωρίζουν την επικαιρότητα και αναγκαιότητα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού ως μοναδικής εναλλακτικής για τους λαούς και υπερασπίζονται την συμβολή της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης και του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους, της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα μελετούν τις αιτίες ανατροπής της που αφορούν και ζητήματα της οικονομίας και ζητήματα του πολιτικού επικοδομήματος και της στρατηγικής, της ίδιας της στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Σημειώνουμε ότι ο σοσιαλισμός έχει αρχές, νομοτέλειες, την εργατική εξουσία, την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Στη βάση αυτή απορρίπτονται θέσεις πως μπορεί να οικοδομηθεί κάποιο σοσιαλισμός με αγορά, με τη διατήρηση καπιταλιστικών επιχειρήσεων και μηχανισμών, με διατήρηση μισθωτής εργασίας από κατόχους μέσων παραγωγής, γης, την αντιμετώπιση της εργατικής δύναμης ως εμπόρευμα και την εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας από το κεφάλαιο. Επιδίωξη των κομμάτων μας είναι να αποκτούν ισχυρούς δεσμούς με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, να κατακτούν νέες θέσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταξική πάλη, ώστε από κοινού να δρούμε σε γραμμή ρήξη με το σύστημα του καπιταλισμού και τους κάθε είδους διαχειριστές του. Θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση επιλογή του κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μέτρα προς όφελος των μονοπωλίων, της συγκέντρωσης και συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου ενισχύει τα χαρακτηριστικά της ως οικονομικού, πολιτικού και στρατιωτικού μπλοκ αντίθετο στα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων των κρατών, αντίνει του εξοπλισμούς, τον αυταρχισμό, την κρατική καταστολή, περιορίζει κυριαρχικά δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Ευρωπαϊκό Ιμπεριαλιστικό Κέντρο, στηρίζει επιθετικά σχέδια ενάντια στους λαούς και ευθυγραμμίζεται με τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ, ο μιλιταρισμός είναι δομικό της στοιχείο. Τις πλευρές αυτές που ενστερνίζεται και ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, αλλά και μεγάλα τμήματα των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και στις επικείμενες εκλογές, τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024, δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο το κόμμα μας. Θεωρούμε πως υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης για τους λαούς. Μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων προβάλλει η προοπτική μιας άλλης Ευρώπης, της ευημερία των λαών, της κοινωνικής προόδου, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, της ισότιμης συνεργασίας, της ειρήνης, του σοσιαλισμού. Πιστεύουμε στο δικαίωμα κάθε λαού να επιλέγει κυρίαρχα ο ίδιος το δρόμο ανάπτυξής του, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ. Παλεύουμε ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Εκφράζουμε την εκτίμηση πως η ιδεολογική πολιτική και οργανωτική ανασύνταξη του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς αταλάντευτη διαπάλη ενάντια σε κάθε είδους αστική διαχείριση του καπιταλιστικού συστήματος, φιλελεύθερη ή σοσιαλδημοκρατική, ενάντια στον οπορτουνισμό που αποτελεί επίδραση της αστικής ιδεολογίας μέσα στη... στο εργατικό κίνημα, χωρίς εναντίωση, αντίσταση και απειθαρχία στο καπιταλιστικό αντιδραστικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν. Έχουμε μέτωπο ενάντια στον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, στον ρατσισμό και τον φασισμό. Απορρίπτουμε τον κάλπικο αντιφασισμό και τα διάφορα αντιφασιστικά δίθεν μέτωπα τα οποία αστικές και οπορτουνιστικές πολιτικές δυνάμεις τα χρησιμοποιούν μόνο για τον εγκλωβισμό εργατικών λαϊκών δυνάμεων στην αστική διαχείριση αποκόβοντας το φασισμό από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, από το καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά, που τον θρέφει για να τον χρησιμοποιεί όταν τον χρειάζεται. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών, μέσα από την ανασυγκρότηση και ισχυροποίηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, των άλλων λαϊκών κινημάτων, σε κατεύθυνση πάλι ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κομμουνιστικής δράσης και μέσω των διμερών σχέσεων των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων που εντάσσονται στις γραμμές της, θα ενισχυθεί η ανταλλαγή της πύρας από την δράση στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στα άλλα λαϊκά κινήματα, στο κίνημα για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας, με στόχο να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι αγώνες που αναπτύσσονται και να αυξηθούν οι δεσμοί των κομμάτων μας με πολλές μεγάλες εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Εκτιμούμε πως η ευρωπαϊκή κομμουνιστική δράση στην πορεία της θα πρέπει να επιδιώξει την κοινή δράση και με άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα στην Ευρώπη για εργατικά λαϊκά προβλήματα, για ζητήματα αντικομμουνισμού, διεθνιστικής αλληλεγγύης, ενάντια στους συμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις να επιδιώξει την ενίσχυση των σχέσεων με κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα σε όλες τις υπήρους με τα οποία υπάρχει κοινή αναφορά σε βασικούς ιδεολογικούς πολιτικούς άξονες. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας χαιρετήσω και να σας καλωσορίσω ξανά. Καλή επιτυχία στην κοινή μας προσπάθεια.